λέει το εξής. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, στους υποψηφίους της κυρίας Ιδρέου, ένα έργο που ολοκλήρωσε η κυρία Ιδρέου. Ένα έργο. Μηδέν. Και το λέω αυτό γιατί εδώ με το γυαλό, το μεγάλο φιάσκο, εκεί στην δημοτική παραλία. Το θέατρο γυαλός. Το θέατρο. Το θέατρο της βλακείας, έτσι, γιατί αυτό δεν πρόκειται για θέατρο. Είναι βλακεία. Σε καμία περίπτωση. Δεν έχω όρος από το πολιτισμό. Και το λέω στην κυρία Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Την κυρία Τζάνε. Και την κυρία Τζάνε, που έτρεχαν να φωτογραφηθούν. Έτσι. Κοιτάξτε, γιατί έχετε γίνει ρεζίλη. Ας φροντίζετε τόσα χρόνια να φτιάξετε τουλάχιστον το μόνο ρεπό για το καλοκαίρι. Ας φροντίζετε να φτιάξετε το Φίνικα. Ας φροντίζετε να φτιάξετε το θεατράκι εκεί στην Παλιοκαστρίτσα, το εγκαταλειμμένο Νίκος Κούρκουλος. Τα χόρτα έχουν γίνει πελώρια. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Μεράτσης. Που... Ο οποίος ζητά από την κυρία Τζάνε με επίσημο έγγραφο αν υπάρχει άδεια λειτουργίας εκεί και άδεια εγκατάστασης όλης διαδικασίας. Δεν έχει απαντήσει ακόμα η κυρία Τζάνε, όπως μας δηλώνει ο ίδιος. Πάμε όταν ακούσουμε. Όχι, ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια για απλό, ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Είδαμε και εμείς τις αντιδράσεις, δεν έχουμε επισκεφτεί το θέατρο, είδαμε όμως τις αντιδράσεις του κόσμου και μένουν δύο ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει με την αισθητική. Εκεί όμως δεν είναι μέτρο σύγκρισης η αισθητική για τον καθένα μας είναι διαφορετική. Για τη Δημοτική Αρχή η αισθητική είναι αυτή. Αυτός ο χώρος, όλα αυτά τα περιβάλλοντα, δεν μετριώνται όμως αυτά. Όμως μετριέται οι συνθήκες εργασίας όλων των καλλιτεχνών και οι συνθήκες εργασίας και ασφάλειας όλων. Θεωρώ ότι ένας ελεκτικός μηχανισμός, ο Δήμος, έχει πάρει τις απαραίτητες άδειες και απορούμε πώς δεν τις έχει βγάλει στη δημοσιότητα για να σταματήσει όλη αυτή η φημολογία που υπάρχει. Θεωρούμε σίγουρα ότι κάποιοι έχουν δει τις συνθήκες ασφαλείας και έχουν δώσει τις απαραίτητες άδειες. Γι' αυτό είπαμε στον πρόεδρο του ΕΘΕ να μας δώσει τις άδειες για να δίνουν παραστάσεις που έχουν βγάλει, για να δίνουν παραστάσεις και να διευκαλυνθούν όλα. Τον ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Νεράτση. Εντάξει, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να το δούμε αυτό. Πάμε λοιπόν και σε ένα άλλο θέμα σοβαρό. Που εγώ παραπλανήθηκα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή. Νόμιζα ότι η Κέρκυρα μπήκε στις ευφυείς πόλεις, στις 100 ευφυείς πόλεις. Δεν είναι αλήθεια. Α, δεν μπήκε. Όχι. Εκεί η κυρία Τζάνα με τον σύζυγό της, τον κύριο Δημουλή. Ναι. Έχουν μπει σε κάποιο πρόγραμμα